δίκαιο, τίμιο και καθαρό παιχνίδι. Over the river.
Αυτό ήταν. Βέβαια, παιδιά, εμείς τι να πούμε, έτσι. Τα είδατε λοιπόν τι ζητάει η νεολαία. Όχι βία στα γήπεδα. Τα ακούς χοντρούλι. Τα ακούς χοντρούλι. Όχι βία στα γήπεδα. Τα ακούς Μπερλουσκόνη. Όχι βία στα γήπεδα. Μελισανίδη τα ακούς. Σαββίδη τα ακούς. Δεν θέλουμε λοιπόν. Ήρεμα και ωραία. Θα μου πείτε από ποιο ποδόσφαιρο. Από αυτό που παίζετε. Από αυτό που υπάρχει. Αφού δεν έχουμε κάτι καλύτερο να προσφέρουμε. Τι να προσφέρουμε. Το ισπανικό, το αγγλικό, το γερμανικό, το ιταλικό, το γαλλικό. Ελληνικό. Α, κάτι λίγο παραπάνω από το κυπριακό. Α, λίγο κάτι παραπάνω. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρεούλα, θα βγάλουμε και την ώρα μας σήμερα. Πάνω Ξανθόπουλος, Κώστα Τσιρώνης. Πάμε παιδιά, βέβαια τα είδατε έτσι. Αυτά πανηγυρισμοί αυτοί είναι άξιοι συγχαρητηρίων, τι να πούμε εμείς. Και βέβαια τα παιδιά του ΕΠΑΛ που ορισμένοι τους γυρίσανε την πλάτη. Σε εμάς βέβαια, Κώστα, καλά είναι και αυτά, καλό είναι και αυτό. Αρκεί που υπάρχουν άνθρωποι, τουλάχιστον, που επιβραβεύουν αυτές τις προσπάθειες. Επιβραβεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Τους γράφουμε και εμείς κανονικά. Για να μην πούμε πού τους γράφουμε. Δεν πειράζει. Προχωράμε τώρα. Για να δείτε τι ωραίο ποδόσφαιρο έχουμε. Στον προθάλαμο είναι, παιδιά. Πώς είναι διασωληνωμένοι λοιπόν στο φορείο και τους πάνε λοιπόν για εγχείρη. Ακριβώς έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει περίπτωση να κρύβουν έγγραφο της FIFA και της UEFA που λέει τέλος οι ελληνικές ομάδες από την Ευρώπη. Υπάρχει μια περίπτωση. Εάν λοιπόν μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδας δεν διορθώσουν το νομοσχέδιο, είναι τότε μάλλον θα βγάλουν από τα συρτάρια. Γιατί η UEFA και από την UEFA και από την FIFA έφυγε το κατάλληλο έγγραφο που λέει ότι δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες θα σας γράψουμε πότε θα ξαναβγείτε. Και τώρα αυτοί ψάχνονται. Τι θα κάνουν λοιπόν με το νομοσχέδιο. Το έχουν βάλει στο σιρτάρι. Για να δούμε. Θα περιμένουμε λοιπόν μια εβδομαδίτσα είναι αυτή. Θα περιμένουμε μια εβδομαδίτσα. Να δούμε τι θα γίνει. Αν θα πάνε τελικά οι ελληνικές ομάδες. Αλλά και πάλι όλοι έχουν το φόβο ότι το έγγραφο το έχει παραλάβει η ΕΠΟ, αλλά κάνει την παλαβή. Κάνει την παλαβή. Ή ζητάει από τον Κοντονή λοιπόν να αλλάξει το νομοσχέδιο, ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου, για να πάει λοιπόν διορθωμένο και να άρουν αυτή την απόφαση, ή παιδιά, θα μείνουμε απ' έξω. Τώρα θα το δούμε αυτό. Ας περιμένουμε λίγο. Λοιπόν. Α, σας το είπα. Σας το είπα. Ψηφίστηκε, ψηφίστηκε η βαθμολογία. Ναι, αλλά πέντε ομάδες. Τι πέντε ομάδες. Πέντε ομάδες ψηφίσαν. Τη βαθμολογία πέντε ομάδων ψηφίσαν. Η βαθμολογία, λέει Κώστα, η βαθμολογία ψηφίζεται, είναι σαν να παίρνεις ένα ψυγείο. Σε τρεις άτοκες δόσεις. Ωραία. Λοιπόν, η μία δόση έγινε. Ψηφίστηκε λοιπόν από το νούμερο 1 έως το 5 επικυρώθηκε η βαθμολογία. Απλά. Τον άλλο μήνα θα επικυρώσουμε τους άλλους 5 και τον Αύγουστο που θα αρχίσει το κουτάκι, επικυρώνουμε τους άλλους 5. Απλά πράγματα. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Το χαιρόμαστε. Ωραίο ποδόσφαιρο. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Έτσι να είναι και του χρόνου. Να έχουμε κι εμείς να λέμε τίποτα. Εμείς τι, μούγκα. Να έχουμε κι εμείς να λέμε. Ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραίο. Τα πάντα. Απασχολεί Βουλή, απασχολεί δικαστάς, απασχολεί λοιπόν UEFA, FIFA, ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω και τι άλλο. Ούντρα. Δεν ξέρω τι άλλο απασχολεί. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπράβο. Ωραία. Και βέβαια όλοι περιμέναν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα το ψηφίσει, δεν θα ψηφίσει βέβαια την αυτά, αλλά το ψήφισε ο ΠΑΟΚ. Την έσπασε λοιπόν του Αλαφούζου, ο οποίος ψήφισε όχι. Ψήφισε όχι ο Αλαφούζου. Ο Μπερλουσκόνη ψήφισε όχι. Όχι, λέει, δεν ψηφίζω εγώ, λέει, την βαθμολογία έτσι όπως είναι. Τη θεωρεί μάλλον πλασματική. Τι έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Τι θέλει, δηλαδή. Τι θέλει. Τι θέλει, δηλαδή. Δεν την ψήφισε τώρα. Τι θέλει. Ξέρω εγώ, δεν την ψήφισε. Έτσι, κουστά, δεν ψήφισε. Γιατί θα σα πω και κάτι τώρα. Γιατί και ο Πανατολικός δεν ψήφισε. Ο Πανατολικός έριξε λευκό, παιδιά. Ο Φώτης ο Κοστούλας έριξε λευκό. Το λευκό, ξέρετε, όχι και το ζαχαρί. Όχι το ζαχαρί. Εκείνο του πάγου, το καλό λευκό. Έριξε λοιπόν λευκό ο Πανατολικός. Πώς έγινε εδώ τώρα, τι έγινε εδώ. Τι δεν μας, δηλαδή θεωρούμε κι εμείς ότι είναι πλασματική η βαθμολογία. Ότι είναι, ή μάλλον αδικηθήκαμε ότι έπρεπε να έχουμε παραπάνω βαθμούς και δεν το εγκρίνουμε. Δεν ξέρω. Πάντως η μόνη ομάδα που έριξε λευκό ψηφοδέλτιο είναι ο Πανατολικός.
Ο Αλαφούζος είπε: εγώ δεν ψηφίζω, κύριε, και κάνω και ένσταση. Έκανε και ένσταση ο Αλαφούζος. Οι μόνες δύο ομάδες. Αυτά ήταν τώρα. Έτσι, παιδιά, πέντε, έτσι, πέντε θα είναι τώρα. Είναι εντάξει, βαθμολογικά πέντε. Οι άλλες ομάδες ακόμα δεν είναι βαθμολογικά. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Έτσι, θα δούμε. Είναι δικαστήρια. Εσείς νομίζετε τελείωσε το πρωτάθλημα. Πού να τελειώσει, μπορεί να έχουμε ακόμα. Λοιπόν, είναι η Βέρεια. Πάνε κάθε μέρα λοιπόν στον αθλητικό δικαστή. Πάνε στον ανακριτή. Γίνεται χαμός. Να δείτε λοιπόν ότι έπρεπε, λέει, ακούστε τώρα, έπρεπε στο κτίριο που στεγάζεται η αθλητική δικαιοσύνη πρέπει να βάλουν, λέει, και ηλεκτρικές σκάλες. Δεν προλαβαίνουν, παιδιά. Θα πάει η security να τους βάλει με τη σειρά. Τους απολογούμενους να τους βάλει με τη σειρά. Γιατί, λέει, ξέρεις, παίρνει ο ένας τη σειρά του άλλου, ανάλογα το προσόν που έχει. Θα βάλει λοιπόν security. Θα μπαίνει ένας μέσα. Αυτό, ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραίο. Πάμε. Λοιπόν, αυτά τώρα για την βαθμολογία τα είπαμε. Τι να σας πω τώρα από εκεί και πέρα. Εσείς βέβαια βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Τώρα να σας πω κάτι. Έχουμε δει εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, αυτό το λέω βέβαια για τη δικιά μας ομάδα, Πανατολικός, έτσι, το είδατε πουθενά, λοιπόν, όλες οι ομάδες φέτος είναι αναμειγμένες και είναι όλες κολλημένες σε μια κόλλα χαρτί, τυλιγμένες συγγνώμη, σε μια κόλλα χαρτί, όλες, αποκορύφωμα, πρώτη και καλύτερη η Βέρεια, Ολυμπιακός, Καλονί, να μην πάμε, πάμε σε άλλες τώρα, λοιπόν, να μην τις πάρουν μία-μία, Κέρκυρες και τα λοιπά, λοιπόν, δεν υπάρχει μια βράβευση. Μια βράβευση από την πολιτεία, την επίσημη πολιτεία. Την επίσημη πολιτεία. Αν υπάρχει επίσημη πολιτεία. Αν υπάρχει ανεπίσημη, έστω και αυτή η ανεπίσημη. Να πει ρε παιδιά, για σταματήστε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι και αυτό λοιπόν ένα λαϊκό άθλημα που παρακινεί κόσμο, λοιπόν φέρνει και τα λοιπά. Γιατί δεν υπάρχει. Και βέβαια να βραβεύσει την πιο ηθική ομάδα. Και δεν θέλουμε βράβευση, ούτε χρηματική, ούτε να μας δώσει κύπελο. Να βάλει λοιπόν δια νόμου και να πει ποιος ήταν φέτος, παιδιά, η ομάδα, ποια ήταν η ομάδα η οποία δεν αναμίχθηκε και έπαιξε καθαρό ποδόσφαιρο, Πανατολικός. Ένα αστέρι. Ένα αστέρι στο πέτο εδώ, στο στήθος. Ένα αστέρι. Του χρόνου η ίδια ομάδα, η ίδια και άλλο αστέρι. Να ξεχωρίζουν λοιπόν, να βλέπουν ποια είναι η ομάδα η καθαρή, ποια είναι η ομάδα η οποία πραγματικά δεν έχει αναμειχθεί σε τέτοια πράγματα. Ένα αστεράκι, τίποτε άλλο. Βλέπεις άλλες ομάδες εδώ βάλουν τα αστέρια ανάλογα τα κύπελα και τα αυτά που παίρνουν. Εδώ θα βάλουμε λοιπόν ένα αστεράκι ηθικής. Γιατί λοιπόν δεν το ανα... Αν θέλετε εσείς μόνο να βραβεύετε τις λαμογιές, τα λαμόγια και τους... Τι άλλο να βραβεύετε. Και τους βρωμιάριδες. Αυτά σας αρέσουν να βραβεύετε. Αυτά. Μας έχετε πήξει με τις βραβεύσεις. Ψάπω ένας βραβεύσεις, ο άλλος δημοσιογράφει, ο ένας απλά γίνεται χαμός. Τις βραβεύσεις. Γιατί δεν κάνετε λοιπόν και μια τέτοια βράβευση. Δεν σας αρέσει. Έτσι. Αν ήταν να βραβεύσετε την πιο λαμόγικη ομάδα, το πιο λαμόγικο, θα το βραβεύετε. Αν υπήρχε λοιπόν τέτοιο πρωτόκολλο. Δεν πειράζει. Ακούστε τώρα, παιδιά, θα σας πω κάτι. Μία και λέμε για τέτοια πράγματα και πριν πάμε στα δικά μας, γιατί πανηγυρίζει Ντέμι πέρα, το καινούργιο, πανηγυρίζει, γίνεται χαμός, χαμός, λοιπόν, ψένουν αρνιά, γίνεται εκεί, χαμός γίνεται. Έμεινε λοιπόν, έμεινε η Ντέμι, έμεινε το καινούργιο λοιπόν στην κατηγορία. Κέρδισε, μάλλον ήρθε ισόπαλο αυτή τη φορά με τη Δόξα Καινουρίου 1-1, έμεινε η ομάδα της Δόξας στην Άλφαρες Τεχνική, έπεσε στη Β' η ομάδα του Άρη Αιτωλικού. Πανηγυρίζουν. Πάει το ψητό εκεί, μόλις μπαίνεις λέει πάνω στις τροφές, εδώ μυρίζει, τσίκνα, μυρίζει λοιπόν, γίνεται χαμός. Και βέβαια, μια εκεί είμαστε σε αυτά παιδιά, να σας πω κάτι, ότι ακούστε τώρα τι έκανε ο Χριστοβασίλης παιδιά, εδώ να δείτε. Λοιπόν, χθες είχε λοιπόν ο ΨΑΠ, είχε γενική συνεδρίες και τα λοιπά. Ο ΠΑΣ Γιάννενα δεν εκπροσωπήσε. Γιατί δεν είναι ταμιακός, εντάξει λέει, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννενα. Μα λένε οι ποδοσφαιριστές, εμάς είπα εκεί στα Γιάννενα, μας τα κράταγε τα λεφτά. Μας τα κρατούσαν τα λεφτά για να σας δώσουν εσάς τις συνδρομές. Τα πήρε! Τα έφαγε λοιπόν τα λεφτά των ποδοσφαιριστών ο Χριστοβασίλης. Και δεν έδωσε καθόλου, δεν έδωσε χρήμα συνδρομές στον ΨΑΠ για να έχουν λοιπόν και αυτοί κάποιο λόγο μέσα στη συνεδρία στην οποία έγινε. Ακούστε ρε παιδιά τι έγινε. Άκουγα. Τα κράταγε εκεί, εντάξει να πληρώσουμε εμείς έλεγε, αλλά καπνός. Καπνός και τα πολλά λεφτά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε ότι το Σάββατο θα γίνει το Φιλικούλη. Θυμάστε που σας είπα ότι τη Δευτέρα ότι υπάρχει ένα. Θέλω να το κάνω στο Ρέντι. Που λέγανε αυτά. Τι να κάνει στο Ρέντι τώρα. Τρεις και ο Κούκος θα είναι.
Λοιπόν, τελικά πήραν απόφαση, το κάνουν λοιπόν στο Καραϊσκάκι, το Σάββατο αυτό. Θα γίνει λοιπόν στις 7:30 το παιχνίδι. Ολυμπιακός Πανετολικός. Είδες, πιάσαμε φιλίες με το Χοντρό. Χάνεις ποτέ από τα γράμματα, ρε παιδιά. Δεν χάνεις. Πιάσαμε φιλίες με το Χοντρό, τώρα φιλικά. Στο τέλος μπορεί να πάρουμε και κανένα δανεικό. Εντάξει τώρα. Εντάξει, λοιπόν. 5 ευρώ το εισιτήριο, αλλά δεν θα τα πάρει κανείς τα χρήματα. Θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, που είναι και πέρα, εντάξει, ένα φιλικούλι είναι, να τελειώσει. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι στα πλαίσια της μεταγραφής του Μαρτίνες και ενταφής. Τα άλλα κάνουμε πλάκα, έτσι, τα λέμε. Λοιπόν, που είναι και πέρα, εντάξει, τώρα έχουμε και την... Έχουμε. Κάνουμε και το κονέ μας τώρα, το Χοντρό. Ωραία, εντάξει, τώρα τι έχουμε. Χοντρός είναι αυτός. Χοντρός. Ολοκατηγορούμε τον έχουμε. Το παιδί κλαίει με μαύρο δάκρυ. Δεν περνάει η μέρα λοιπόν που να μην τον κατηγορήσουν. Τώρα λοιπόν λέει, βγήκε λοιπόν και λέει: όχι, δεν πάει ο Μαρινάκης, λέει, δεν είναι κατηγορούμενος για το 3-0 της Βέρειας και ούτε καν απολογείται. Δεν πάει. Τι να πάει, κάθε μέρα. Κλαίει. Κλαίει. Έχει ρέψει. Δεν τον είδε πώς έγινε τώρα τελευταία. Αδυνάτησε. Ναι, 7 κιλά λέει έχασε. 7 κιλά έχασε. Πού τα έχασε αυτά, ψάχναν όλοι να τα βρούνε. Μέχρι ο Θεοδωρής έπεσε να βρει τα 7 κιλά του Μαρινάκη. Ψάχνανε. Λοιπόν, και τώρα να σας πω ότι αύριο, μια εκεί είμαστε στις απολογίες, πάει ο κύριος Αρβανιτίδης, ο πρώην πρόεδρος της Βέρειας, θυμάστε, με τα σούπερ μάρκετ, θυμάστε που έφτιανε γι' αυτός κάτι σαμπουάν, κάτι του είχαν τσάκω γι' αυτός, κάτι ψηλά γι' αυτός, έφτιανε σαμπουάν, επώνυμα, τα είχε λοιπόν εκεί σε καζάνια, έφτιανε τα σαμπουάν, το τζακώσανε εκεί, πλήρωσε κάποιο πρόστιμο, έτσι γίνονται αυτά. Πάει λοιπόν ο Αρβανιτίδης, πάει και ο Λάναρης να απολογηθούν αύριο στον αθλητικό ανακριτή για το περιβόητο αυτό 3-0 του Ολυμπιακού, παιδιά. Ο Ολυμπιακός λέει: δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά τα πράγματα. Μη με ανακατεύετε εμένα με αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τίποτα. Και βέβαια απειλεί να κάνει και μηνύσεις στον κύριο Καλαϊτζίδη, αλλά και στον κύριο Καφέ. Να κάνει μηνύσεις γιατί ανακατέψαν λέει το όνομά τους κτλ. Θα τρέχουν, θα δεις στίβες εκεί, θα πάνε λοιπόν οι δίκες και οι μηνύσεις θα φτάσουν εκεί, παιδιά. Χαμός, μηνύσεις από τον Παναθηναϊκό, μηνύσεις ο ένας, μηνύσεις ο άλλος κτλ. Τέλος πάντων. Τώρα ακούστε τώρα να δείτε τι είπανε στην απολογία του σήμερα ο Γεωργιάς. Ακούστε, παιδιά. Εγώ λέει δεν κάθομαι να φάω 3 γκολ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν κάθομαι να φάω 3 γκολ. Και όπως λέει ο παίχτης εδώ, παίχτης λέει του Ολυμπιακού, μου είπε λέει ότι το σκορ έχει παιχτεί λέει στο στοίχημα. Του είπε παίχτης του Ολυμπιακού, τώρα του Γεωργία, δεν κάθομαι όμως να φάω 3 γκολ. Έτσι, πώς τα έφαγες το. Εντάξει. Πώς τα έφαγες. 3-0, γιατί δεν έτρωσε και ένα τέταρτο. Να χαλάσει σούπα. Ένα τέταρτο. Βάλ το αυτό γκολ. Να του χαλάσει τη σούπα, αφού είσαι τίμιος κτλ. Και βέβαια πάμε και στην απολογία του Καλαϊτζίδη, να δείτε τι λέει τώρα. Ήταν εντολή του Αρβανιτίδη λέει να χάσουμε με 3-0. Και στο τέλος λέει μου είπε, μην αγχώνεσαι, λέει, όλα θα πάνε καλά, του είπε ο Αρβανιτίδης. Άντε, καλά κρασά. Πάμε στις διαφημίσεις. Και μετά, λοιπόν, και πώς το έχασες ρε Καλαϊτζίδη τότε, με 3-0, γιατί δεν το έχασες με 2, γιατί δεν το έχασες με 5-0, όπως έχασες προχθές στην Καλονή. 3-1, να κάτσεις και συνεφάσεις ένα γκολ. Έλα τώρα. Το βυζένουμε, δεν το βυζένουμε τώρα. Πάμε τώρα. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr.
Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες ραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά, αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι, στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410 57539, Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Αυτό ήταν λοιπόν το μικρό μας διάλειμμα. Παιδιά, να σας πω, για την δόξα σας είπα, έτσι, το είπαμε αυτό στην αρχή. Ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και λίγο χαμάρα, έτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι, έχουμε και τελικό αποτέλεσμα. Τελείωσε λοιπόν το παιχνίδι στο Μεσολόγγι. Η ΆΗ Μεσολογγίου κέρδισε τελικά το Ευπάλαιο 3-2, δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά το κέρδισε 3-2. Και βέβαια την Κυριακή, παιδιά, υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα στον Αχέροντα και το Μεσολόγγι, εδώ στο Μεσολόγγι βέβαια, έτσι. ΆΗ Μεσολογγίου Αχέροντας, να δούμε λοιπόν ποιος θα πάρει την πρωτιά. Αυτή τη στιγμή ο Αχέροντας βέβαια με 2 νίκες έχει 6 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση. Η ΆΗ έχει 4 βαθμούς, γιατί δεν κατόρθωσε να πάρει 2 νίκες, ισοπαλία το πρώτο, 4 βαθμούς. Έτσι λοιπόν, με δυσκολία, ο Βασίλης Ξανθόπουλος το πήρε το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα τώρα την Κυριακή να δούμε τι θα φέρει αυτό το παιχνίδι μέσα στο Μεσολόγγι μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Έτσι, αυτά όσον αφορά τώρα για την δόξα, τα είπαμε, τα άλλα καλά. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αδειοδοτήσεις. Λοιπόν, έχουμε Πανθρακικός, δεν πήρε αδειοδότηση. Ο Πανιώνιος δεν πήρε αδειοδότηση. Πού πάνε τότε αυτοί? Αφού δεν πήρε, πού πάνε? Πού θα παίξουν? Ο Πας Γιάννα δεν πήρε αδειοδότηση. Η Λάρισα δεν πήρε αδειοδότηση. Και μόνο η ΑΕΚ πήρε σήμερα αδειοδότηση. Πάλι τα ίδια πράγματα. Γιατί τότε τι τη λέτε αδειοδότηση? Αφού δεν έχουν άδεια, πώς παίζουν? Πέστε τι αλλιώς. Βρίστε μια αίτηση κυνηγίου. Πέστε κάτι άλλο. Γιατί τη λέτε αδειοδότηση? Δηλαδή οι κοροϊδοί αυτοί που κάνουν λοιπόν, τρέχουν και πληρώνουν κανονικά και παίρνουν τα κατάλληλα έγγραφα για να σας φτιάσουν εσάς ένα φάκελο παχουλό όπως το θέλετε και να είναι νόμιμοι σε αυτό το πρωτάθλημα και είναι πιο μάγκες. Πόσα χρόνια έχει ο Πανιώνιος που παίζει έτσι? Για πέστε μου. Πόσα χρόνια έχει ο Πανιώνιος? Πέστε μου. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σας λέω εγώ το ίδιο πράγμα, το ίδιο σκηνικό θα δούμε πάλι φέτος, παιδιά. Το ίδιο σκηνικό θα δούμε. Μην νομίσετε. Μην νομίζετε ότι θα αλλάξει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Ντάλε κουάλε θα είναι το πρωτάθλημα. Ντάλε κουάλε. Θέλετε να σας κάνω και μια πρόβλεψη? Να σας κάνω μια πρόβλεψη για την πεντάδα? Θέλετε να σας την κάνω από τώρα? Θέλετε να την κάνω? Λοιπόν, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ακούστε τώρα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ, γιατί θα γίνει μεγάλος συναγωνισμός, έτσι, οι τέσσερις, και εκεί θα το παλέψει το Αστέρας Τρίπολη, ο Ηρακλής και
ο Ατρόμητος. Αυτά είναι. Να σα τα πω εγώ. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε να σκάτει το μυαλουδάκι σας, ούτε να βάλετε λοιπόν τίποτα. Έτσι, έτσι θα είναι και του χρόνου η περιβόητη αυτή η πεντάδα. Απλά να σας πω κάτι, ότι θα έχουμε μια πρόσθεση της ΑΕΚ μέσα. Και θα ρίξει κάποια άλλη ομάδα από κάτω. Αυτά είναι. Μην νομίζετε ότι θα δείτε κάτι διαφορετικό. Τι νομίζετε, θα δείτε πρωτοπόρο του Πανθρακικό. Θα δείτε λοιπόν πρωτοπόρο του Πανατολικό. Α. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, την Τετάρτη, παιδιά, 20 Μαΐου, το πρώτο παιχνίδι των Μπαράζ, με Ατρόμητο ΠΑΟΚ, λοιπόν, στις 6 και 4, Αστέρας Παναθηναϊκός, λοιπόν, 8 και 30, και οι δύο ομάδες που ξεκινάνε με 2 βαθμούς παίζουν εκτός έδρας, έτσι, ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει μόνο ένα βαθμό, 0 βαθμούς, και ο Αστέρας Τρίπολης που ξεκινάει με 1 βαθμό. Αντίθετα με τον Παναθηναϊκό, έχει 2 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ 2. Παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου, λοιπόν, τα παιχνίδια. Παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου. Λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΟΚ είπαμε και Αστέρας Παναθηναϊκός. Τώρα, από εκεί και πέρα, παιδιά, να σου πω κάτι. Θυμάστε μια δηλωσούλα την οποία είχε κάνει ο Ναπολεόνι πριν ένα μήνα, 1,5. Θυμάσαι. Είπε, εμείς. Ο Ατρόμητος, είμαστε Ευρώπη, είμαστε πεντάδα. Και ήταν 5 βαθμούς ακόμα πίσω. Τι έγινε, πού το. Του είχε λοιπόν. Το μύριζε. Το μύριζε. Το είχε λοιπόν. Είχε πάει σε χαρτορίχτρα. Είχε πάει σε καφετζού. Πώς το ήξερε ο Ναπολεόνι, ήταν τόσο σίγουρο. Είμαι σίγουρο, θυμάστε τι δήλωσε. Είμαι σίγουρο, λέει, ότι είμαστε πεντάδα. Και ήταν πίσω μας 5 βαθμούς. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Πώς είναι ορισμένοι, δηλαδή, που το καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είδες που λέει και το στοίχημα. Το βλέπεις, δεν το έπαιζες. Τώρα πώς έγινε αυτός τώρα ο άνθρωπος και το μυρίστηκε και ο Ναπολεόν εδώ και 1,5 μήνα ότι είμαι στην πεντάδα. Να τους. Ξέρουμε, ωραία. Ξέρετε τώρα, εντάξει, είναι αστικό κέντρο τώρα η Αθήνα. Και, εντάξει. Μαθαίνει ο ένας με τον άλλον, ακούει και τα λοιπά. Πάμε σε μια τελική, παιδιά, στα τελικά εισιτήρια όλων των ομάδων. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, έκοψε 292.000 εισιτήρια. Σε όλο το πρωτάθλημα, έτσι. Μέσο όρο 18.000 στο γήπεδο, σε κάθε παιχνίδι. Μέσο όρο στο κάθε παιχνίδι 18.000. Ο ΠΑΟΚ 147.000 εισιτήρια. Μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι στο γήπεδο του 10.547. Ο Παναθηναϊκός 107.000, πολύ πίσω ο Παναθηναϊκός. Μέσο όρο στο γήπεδο 7.690 φύλαθλοι. Ο Όφη, ο οποίος, παιδιά, κοιτάξτε εδώ να δείτε τώρα, ο Όφη, λοιπόν, είναι τέταρτη ομάδα στα εισιτήρια. 41.800 εισιτήρια, με μέσο όρο 3.806 φύλαθλοι στο γήπεδο, σε κάθε παιχνίδι. Ο Πανατολικός μετά είναι με 38.959 εισιτήρια, 38.000, μέσο όρο 2.594 εισιτήρια. Και τελευταία είναι η Βέρεια, για να μην τα πάρουμε όλα τώρα και σε αυτό, με 13.000 εισιτήρια, μέσο όρο 924 εισιτήρια. Πού πας, ρε Κέρκυρα, πού πας, οι συγκινείς των ποδοσφαιριστών μου, ρε, και οι τζαμπατζίδες, πού πας, τέλος πάντων. Σύνολο, λοιπόν, φέτος κόψαμε 873.660 εισιτήρια, 873.000. Μέσο όρο σε κάθε γήπεδο να τα μοιράζουμε είναι 3.321 φύλαθλοι. 3.000 φύλαθλοι σε κάθε γήπεδο. Όλες οι ομάδες είχαν πτώσει, παιδιά. Ενώ πέρυσι ο Πανατολικός είχε κόψει 44.000, 45 λοιπόν γιατί είναι 900 τόσα, 45.000 εισιτήρια, μέσο όρο 2.890 φύλαθλοι. Πέσαμε λοιπόν. Πέσαμε, παιδιά. Χάσαμε λοιπόν 500 φίλους από τα πέρυσι. Κοιτάξτε λοιπόν, μην χάσετε άλλους 500 φέτος και πάμε κι εμείς και εκεί που κοροϊδεύουμε την Κέρκυρα πάμε και λέμε άλλα πράγματα. Χάσαμε λοιπόν από την περσινή χρονιά 500 φιλάθλους. 500 φιλάθλους, σαν Πανατολικός. Ενώ πέρυσι όλες μαζί οι ομάδες της Α' Εθνικής Κατηγορίας έκοψαν 1.253.000 εισιτήρια μέσω όρο πέρυσι 4.070 φύλαθλοι σε κάθε γήπεδο. Δηλαδή πέσαμε σε σύνολο 350.000 λιγότερους φύλαθλους στα γήπεδα. Μπράβο. Ωραία. Πέστε άλλες 350.000 φέτος και στο τέλος τρεις πιο κούκος θα είστε μέσα. Εάν μπορέσετε λοιπόν και πέσετε φέτος άλλες 350.000, τρεις πιο κούκος, παιδιά.
350.000 διαφορά των φιλάθλων από την περσινή χρονιά. Λιγότεροι φίλαθλοι, 350 μέσα στα γήπεδα. Μπράβο, ωραία, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάθε χρόνο και χειρότερα που λέμε, έτσι. Όχι, δεν λέμε κάθε χρόνο και παχύτερο, γιατί κάποιοι πάει κάθε χρόνο και χειρότερο. Μπράβο, τα καταφέρατε λοιπόν. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Γεια σου, Μόρτη. Γεια σου, Φαρέ. Θέλω να πιω. Ψυχή βαθιά. Γουστάρεις τίποτα, φίλε? Έναν άντρα να χτυπηθεί μαζί μου. Απάντα, ρε Μόρτη. Είσαι να χτυπηθείτε σαν άντρες. Είμαι. Πότε και πού γουστάρεις? Διάλεξε εσύ. Στο μαγαζί σου. Σήμερα τα χαράματα στις 5. Έγινε. Θα σε περιμένω. Φίνα. Οι κύριοι είναι ελεύθεροι να σπάσουν. Ήσυχα, Μόρτη. Θα ξανανταμωθούμε εμείς οι δυο. Όποτε γουστάρεις, Μόρτη. Όποτε γουστάρεις, Μόρτη, ε. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, τώρα να δούμε. Ότι είχαμε πει τη Δευτέρα ότι ο φίλος μας ο Κομπότης, ε, έτσι είναι, σέφαγε ο Κοστούλας, ε. Σέφαγε ο Κοστούλας Κομπότη μου, τι να κάνουμε λοιπόν, σέφαγε, τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τέλος ο Κομπότης, παιδιά, υπάρχει, αυτές τις μέρες υπάρχει και ένα ψυχολογικό πρόβλημα ατομικό, έτσι, προσωπικό στον Κομπότη, δεν είναι και λίγο πολύ τώρα να υποβιβαστείς, έτσι, να μην υπολογίζεις, ε. Του ήρθε, πώς το λένε, πώς το λέμε παλιά, τα μπλά στο κεφάλι, λοιπόν, του ήρθε. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, τα μπλά στο κεφάλι, σαν να λέμε, λοιπόν, υπάρχει αυτό το θέμα, λοιπόν, υπάρχει το δικαστικό που του απαγορεύει, λοιπόν, να ασχολείται πλέον με το λεβαδιακό και, επομένως, ήρθε και τώρα ο υποβιβασμός, όλα μαζί. Όλα μαζί, είδες, λοιπόν, πώς είναι, λοιπόν, Κομπότη μου, ό,τι σπήρεις θυρίζεις. Ό,τι σπήρεις θυρίζεις, εδώ είναι, εδώ είναι ο παράδεισος που λένε και οι παλιοί γέροντες, εδώ είναι ο παράδεισος, λοιπόν, κόλαση και ο παράδεισος, εδώ είναι. Λοιπόν, και σκέπτεται, τέλος λέει, εγώ είμαι τέλος λοιπόν από τη Λιβαδιά, τέλος από το ποδόσφαιρο και βέβαια η Λιβαδιά θέλει λοιπόν στη θέση του, ξέρετε, είναι και την πρόεδρος τώρα, στη Super League ο φίλος μας ο Κομπότης, είχε λοιπόν, είχε πόστο στη Super League λοιπόν. Και η Λιβαδιά βέβαια βάζει κάποιον, τον αντιπρόεδρο τον Μίχα, τον βάζει λοιπόν στη θέση του Κομπότη στην Super League, στο συνεταιρισμό όπως λέτε. Αλήθεια, γιατί τον βάζει? Δεν κατάλαβα. Δεν έπεσε η Λιβαδιά. Τι δουλειά έχει η Λιβαδιά? Να τον βάλει λοιπόν στον Καλογιάννη, άμα θέλει. Εδώ είναι Super League. Εμείς είμαστε Super League. Μην κάνεις λάθος, Λιβαδιά μου. Του χρόνου, καλώς είναι το πράγμα, θα παίξεις β' εθνική. Τι θέλεις λοιπόν να βάλεις τώρα? Αντικαταστήσεις λοιπόν τον Κομπότη στη Super League. Τράβε να κάνεις παρέα με τον Καλογιάννη στη Β. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι θα κάνουμε τώρα? Για να πάμε τώρα λίγο στα δικά μας, γιατί πολλά λέγονται εδώ, πολλά λέτε, πολλά λέμε κτλ. Πάντως εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι. Εάν λοιπόν μου δίνανε ένα πρωτόκολλο να υπογράψω με δύο προτάσεις, η οποία να λέει μία ότι ξέρεις, λοιπόν, θα βγεις Ευρώπη, αλλά θα έχεις κίνδυνο επιβιβασμού. Θα κινδυνεύεις. Και η άλλη πρόταση θα ήταν, λοιπόν, να ήταν ότι μόνιμο στην Α εθνική κατηγορία, εγώ θα υπέγραφα, παιδιά, Α εθνική κατηγορία. Δεν θα υπέγραφα ούτε Ευρώπες, ούτε τίποτα. Σιγά τώρα μη γίναμε όλοι εδώ ξαφνικά Ευρωπαίοι. Απλά μας δόθηκε ευκαιρία. Απλά. Απλά. Τίποτε άλλο. Γίναμε Ευρωπαίοι όμως. Φανταστείτε λοιπόν, παιδιά, πως μια μέρα οι Αγρινιώτες γίνανε Ευρωπαίοι. Όλοι. Έχουν πέσει, δεν μπορούν να τους κάνουν κατάλληλα. Έχουν πέσει να πεθάνουν γιατί δεν πήγαμε Ευρώπη. Γιατί δεν πήγε ο Παναδολικός Ευρώπη. Έχουν πέσει να πεθάνουν. Αλλά εγώ σας είπα, εμένα με φτάνει ότι ο Παναδολικός δεν είναι ασανσέρ στην Α εθνική κατηγορία. Παρέμεινε στην Α εθνική κατηγορία, έκανε ρυθμίσεις. Λοιπόν, ήταν ρυθμιστής λοιπόν, στο πρωτάθλημα σε ορισμένες ομάδες και δεν είχαμε καν το φόβο του υποβιβασμού. Και έσπασαν και το ρεκόρ των 52 βαθμών. Αυτό δεν σας φτάνει. Θέλατε λοιπόν, θέλατε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Έτσι, δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Να κάνει λοιπόν κάποια
η παρένταση μεγαλύτερο Πανατολικός και του χρόνου, αν δεν πάμε καλά, να βρεθούμε πάλι στη Β' Όχι. Εγώ αλφα εθνική και όποτε έρθει η Ευρώπη. Θα έρθει μόνη της. Τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτοί που εργάζονται για την ομάδα του Πανατολικού μέχρι τώρα, τώρα τελευταία, λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Θα δουλέψουν και πάλι. Τι να πούμε τώρα. Γιατί να σας πω κάτι, ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα της υπομονής. Δεν είναι άθλημα του αρπακόλα. Άθλημα της υπομονής, σιγά σιγά. Πόσα χρόνια είχαμε να βγούμε λοιπόν, θυμάστε, να βγούμε στην ΑΕΝΙΚΑ, 7 χρόνια, 8, σιγά σιγά. Εσείς βέβαια θέλατε από την ώρα που ήρθε ο Κοστούλας την πρώτη χρονιά με τους Σουηδούς να βγούμε ΑΕΝΙΚΑ, αρπακόλα, αρπακόλα να βγούμε, να βγούμε Champions League, να πάμε παγκόσμιο κύπελο, όλα, όλα, έτσι. Είδε ο Άβρακος βρακή και έκατσε και το έχει, συγγνώμη κιόλας. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάμε του χρόνου, αν καλώς των πραγμάτων, τώρα είναι και η ΑΕΚ, θα το παλέψουμε λοιπόν. Τώρα, να σας πω κάτι. Εμείς εδώ έχουμε κλείσει το θέμα της παραμονής εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Αγκαρία κάναμε τη Βέρεια. Αγκαρία. Έτσι, να πούμε τώρα, το κάναμε γιορτή, όπως είπε λοιπόν και το Προεδρείο κτλ. Γιατί εδώ και 1,5 μήνα δεν τελειώσαμε το θέμα του προπονητή. Δεν τελειώσαμε το θέμα του προπονητή. Εδώ και 1,5 μήνα. Λοιπόν, θεωρείτε ακόμα εσείς, θεωρείτε ότι ο προπονητής είναι αποτυχημένος αυτή τη στιγμή στον Πανατολικό. Έτσι. Ένας προπονητής, το ξαναλέω πάλι, έφερε λοιπόν στην ομάδα 52 βαθμούς, μαζί με τους παίκτες, έτσι, όχι μόνος, 52 βαθμούς, πήρε λοιπόν 12 ποδοσφαιριστάς από διαφορετικές εθνότητες, διαφορετικά χούια, να το πω λαϊκά, τους έκανε οικογένεια, τους έκανε χημεία, τους έμαθε να μιλάνε, να μιλάνε την ίδια γλώσσα μέσα στο γήπεδο, είναι αποτυχημένος. Έτσι. Κράτησε την καλύτερη άμυνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό, μέσα στις μεγάλες ομάδες, την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία, τρίτη, ανάμεσα στις μεγάλες, ούτε ο ΠΑΟΚ δεν την έχει. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, έφερε και ένα εκατομμυριάκι στο σύλλογο. Μπορούσε να μην τους προωθήσει, αν ήθελε. Ένα εκατομμυριάκι στο σύλλογο. Επί θητείας Χάβου. Ένα εκατομμυριάκι. Τι άλλο δηλαδή θέλετε, για παίρνει τώρα. Τι άλλο θέλετε εσείς. Τι άλλο θέλετε. Έτσι να δούμε τώρα γιατί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλά λέω. Και ορισμένοι είναι και χαρούμενοι. Όταν ακούνε κάποιο άλλο όνομα, κάποιο άλλο όνομα ότι θα έρθει και χαρούμενοι. Θα φύρθει εκείνος. Θα έρθει. Εμάς εδώ και το Μουρίνιο να μας φέρουν, μαλάκα θα τον πούμε. Να ξέρετε. Δεν έχουμε εμείς ισοπαίδη εδώ. Εδώ δεν έχουμε ισοπαίδη. Εγώ τώρα αυτά έχω να πω, αυτά. Παιδιά, εγώ δεν βλέπω τίποτα διαφορετικό από ό,τι βλέπετε εσείς. Εγώ βλέπω ένα προπονητή, σας είπα και την προηγούμενη εκπομπή, δεν έχουμε έρθει ποτέ φάτσα με φάτσα. Δεν τον ξέρω, δεν ξέρω το τηλέφωνό του, δεν ξέρω το τηλέφωνό μου. Για να δουλεύουμε. Αλλιώς δεν θα δουλεύαμε. Δεν ξέρω τον πρόεδρο, δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω τους παίχτες, κανέναν. Δεν ξέρουν ο ένας με τον άλλον. Αλλιώς αν τους ξέρεις δεν μπορεί να δουλέψεις. Να πεις αυτά που μπορώ να πω εγώ τώρα. Δεν μπορείς. Κάνεις την πάπια. Τα ξέρουμε πώς δουλεύουν οι δημοσιογράφοι και ειδικά και οι πιο μεγάλοι. Κάνω την πάπια. Τα ξέρουμε τώρα, δεν τα ξέρετε. Και έτσι κάνουμε μακριά. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να το πω αποτυχημένο όμως τον Πανατολικό. Δεν μπορώ να το πω αποτυχημένο. Και εμείς ψαχνόμαστε τώρα να φέρουμε άλλον προπονητή, ένα θέμα το οποίο θα είχε κλείσει. Εδώ να σας πω ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Κλείσανε ομάδες που δεν το περιμένα. Ο Ζουνίδης έμεινε στον Πανιόνιο. Παράσχος έμεινε στον Πλατανιά. Ο Βλάχος έμεινε στην Καλονή. Κανονικά αυτή δηλαδή και του χρόνου. Ο Ρόκα έμεινε στον Πανθρακικό. Ο Αναστασίου στον Παναθηναϊκό. Ο Λουτσέσκου στην Ξάνθη. Ο Γρηγορίου στην Κέρκυρα. Ο Βεργέτης στην Τρίπολη. Ο Πετράκης. Α! Παίζεται λοιπόν, αν μείνει ο Χριστοβασίλης θα μείνει στα Γιάννα ή αν δεν μείνει ο Χριστοβασίλης θα φύγει. Τι άλλο λοιπόν θέλουμε εμείς. Τι άλλο θέλουμε. Που έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Που αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Γιατί τα πάντα ξεκινά από τον προπονητή. Είχε τον προπονητή, έλεγε ποιοι σου κάνουν λοιπόν περσινοί παίκτες, ποιοι δεν θέλουν να μείνουν ή ξέρεις κάνουν λίγο κουτσουκέλες κτλ. Δρόμο. Όταν έχεις λοιπόν τον καπετάνιο στην ομάδα, προχωράς. Εντάξει, τώρα εσείς βέβαια. Εντάξει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ή αν υπάρχει. Θυμάστε λοιπόν μια δήλωση του Κουστούλα 14/5 του 2013. Ο Χάβος είναι και θα είναι ο προπονητής του Πανατολικού. Πάμε σε άλλη δήλωση. Δήλωση 9/1 του 2014. Δεν προκύπτει θέμα Χάβου.
όταν γράφανε, ξέρετε ότι θα φύγει κτλ. Τώρα γιατί δεν βγαίνει η διοίκηση να αποστομώσει τις γαλιάντρες. Γιατί δεν βγαίνει η διοίκηση, αφού βλέπει ότι γράφονται εδώ και τα λοιπά, λένε το ένα, λέει και τ' άλλο και τα λοιπά. Γιατί δεν βγαίνει, πει κύριε, όχι, δεν υπάρχει θέμα χάβου, εμείς προχωράμε και τη νέα χρονιά ή υπάρχει θέμα χάβου. Τι το κρατάει μυστικό, ε, το κρατάει μυστικό, τι να το πούμε δηλαδή, μια ετέρεν φοράν που λέει και ο Χατζηχρήστος. Εντάξει, δεν πειράζει λοιπόν. Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι όμως. Πρόεδρε, μη σου παίρνουν τα μυαλά ορισμένοι φαντασμένοι εδώ αυλικοί, εδώ πανετολικάρες. Μη σου παίρνουν. Μη σου λένε, ξέρεις, α, δεν μας πήγε η Ευρώπη αυτός και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να πηγαίναμε Ευρώπη, αυτοί από την τηλεόραση το βλέπαν το παιχνίδι. Και να πηγαίναμε Ευρώπη, αυτοί που σου λένε τώρα έτσι, από την τηλεόραση. Δεν θα δίνανε λεφτά, δεν θα δίνανε χρήματα για να έρθουν στο γήπεδο. Μπούρδες σου λένε όλοι. Γιατί πιστεύω ότι θα κάνεις το καλύτερο. Τίποτε άλλο. Γιατί βγαίνουν ορισμένοι και λένε, αν το διώξει, γιατί δεν μας πήγε. Δεν μας πήγε η Ευρώπη. Τόσο λοιπόν ήταν ποτισμένοι με το ευρωπαϊκό, τόσο. Η Μέρκελ, σχέτερη. Λες και τους έχει φτύσει η Μέρκελ στο στόμα ορισμένους. Δεν πήγαμε λοιπόν Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό. Κάνε κάτι, άιντε! Μίτσο! Τρέχουμε τώρα δυνατά, μαρκάρουμε, Μίτσο δώσε πάσα, Μάκο μην κοιμάσαι, πιάσε μια πίδα! Παίξε μπάλα, ρε! Γιατί άρρωστε σε αγόρι με 100 χρόνια ζωή, πήρε. Κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539 Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις.
Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρδη, στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Όποιος θέλει λοιπόν να μείνει, όποιος θέλει να φύγει. Εμείς δεν κρατάμε κανένα με το ζόρι. Αυτό αφήνουν λοιπόν οι παράγοντες του Πανελλήνικου να εννοηθεί για τους παίχτες του Πανελλήνικου. Όποιος θέλει να μείνει, εμείς δεν θα κρατήσουμε το ζόρι, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Έτσι. Όποιος θέλει. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, αν υπάρξουν, να μας ζητήσουμε μειώσεις συμβολέων. Εντάξει, τώρα ορισμένοι θα την κάνουμε μικρά πηδηματάκια, έτσι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει. Το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους. Έχουμε να δούμε φέτος εδώ. Έχουμε να δούμε, παιδιά. Πάντως να σας πω ότι τα φαξ και οι μανατζαρέοι, ξέρετε, άρχισαν λοιπόν να βγάζουν στην επιφάνεια την πραμάτια τους, να τελειώσουν νωρίς, έτσι, να τελειώσουν λοιπόν με τους παίκτες. Άρχονται στην ΠΑΕ Παναγενικός φαξ και τα λοιπά. Τηλέφωνα, μανατζαρέοι, έχω εκείνον, τον άλλον, αυτόν να πάρεις. Άρχισαν λοιπόν τα όργανα. Αλλά εμείς ακόμα περιμένουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε κλείσει ακόμα τον προπονητή. Δεν έχουμε κλείσει με τα συμβόλαια τα οποία τελειώνουν. Και δόξα σε Θεός, είναι πάρα πολλά. 15 παίχτες θα χρειαστούμε φέτος, παιδιά. Λεωφοριάκι ολόκληρο. 15 παίχτες λοιπόν. Πάλι φουρνιές λοιπόν. Πάλι από την αρχή. Αρκεί να πηγαίνει καλά η ομάδα, μου πείτε, έτσι. Και δεν μας νοιάζει. Δεν πάνε να έρχονται. Να έρχονται εδώ. Βλέπω και το Αγρίνιο που έχουμε ωραία λοιπόν. Τα ωραία μέρη λοιπόν, αρχαία τα λοιπά, ποτάμια, θάλασσες, άρχονται και εδώ να τα βλέπουν και ας φεύγουν μετά. Ας γίνει λοιπόν ο Πανατολικός η πόρτα ορισμένων ποδοσφαιριστών να πάνε πιο πάνω, σε άλλες ομάδες μεγαλύτερες. Λοιπόν, ο Μαρτίνες λέει ότι εγώ, σε μια δήλωσή του και του χρόνου που θα έρθω αντίπαλος με τον Πανατολικό, μόνο 90 λεπτά θα είμαι αντίπαλος, που εκεί πέρα είμαι φίλος και ευχαριστεί βέβαια τον κόσμο. Ευχαριστεί τον κόσμο που του συμπαραστάθηκε, τον χειροκρότησε, που ήταν μαζί του δίπλα λοιπόν και τα λοιπά. Τον ευχαριστεί πάρα πολύ. Αλλά άμα είναι έτσι, ρε Μαρτίνες, εκεί κάτω στην Αργεντινή έχει κάτι site, εκεί που σε παίρνουν λοιπόν κάτι σελίδες. Πες λοιπόν ότι ο Πανατολικός εκεί στο Αγρίνιο και τα λοιπά, να ανοίξει η όρεξη των Αργεντίνων. Δηλαδή να λένε ότι είναι Πανατολικός, δεν πάω στο Αγρίνιο. Γι' αυτό δεν λέω τώρα, αφού πέτυχες και τέτοια, πέτα κάτι προς τα εκεί κάτω λοιπόν. Να έρχονται λοιπόν, να έρχονται με βάρκα να έρχονται πάνω, να έρχονται μπόλικοι μπόλοι, να θέλουν να έρθουν. Να τους παρακαλάμε, άμα πει ο ένας, άμα πει ο άλλος ότι στην Ελλάδα είναι μια ομάδα, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μπεχεράνο πάει στην Βολιβία για τη συμμετοχή του στο Κόπα Αμέρικα. Α, και εδώ λοιπόν, άντε, κάνε καλό παιχνίδι, λοιπόν, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να κάνεις καλό πρωτάθλημα εκεί, θα κάνεις καλά παιχνίδια, αν παίξεις και τα λοιπά. Μπας και πάρε λίγο απάνω να κάνουμε καμιά διεθνής μεταγραφή. Γιατί εδώ οι ελληνικές μεταγραφές είναι φραγκοδίφραγκα, φίλε μου. Λοιπόν, άμα παίξεις καλά και σε δουν εκεί, λοιπόν, και κάνουμε καμιά διεθνή, μπορώ, πού ξέρεις, μπορώ να συζητήσεις καμιά ιταλικά, καμιά γερμανική ομάδα, να σε δουν και τα λοιπά. Να κάνουμε μια διεθνής μεταγραφή, να πάρουμε λοιπόν κάνα εκατομμυριάκι και άλλο εδώ. Άστα τώρα, μην τα ψάχνεις. Τώρα, να σας πω, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα. Ξέρετε τι λένε στην πρωτεύουσα σήμερα, τη συμπρωτεύουσα, μιλάμε για Θεσσαλονίκη, ότι εάν ο Χάβος δεν τα βρει με τον Πανατολικό, ο Ηρακλής είναι έτοιμος να κάνει κρούση στο Χάβο για τη νέα χρονιά στην ΑΕθνική κατηγορία. Και όχι μόνο αυτό, και με παρέα πακέτο 4 παιχτών. Αυτά λέγονται στη συμπρωτεύουσα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας βγάλει τα δικά του. Τώρα, να σας πω κάτι, παιδιά. Τώρα, βέβαια, έχουμε και τα αποτελέσματα, γιατί παίρνει φωτιά τα μπαράζ, παίρνουν φωτιά. Η ΑΕΚ, παιδιά, είναι πρωταθλήτρια, τέλος. Μετά το διπλό το οποίο έκανε σήμερα μέσα στη Λάρισα και έχει και στο γηπεδό της στην Ηρακλή, είναι πρωταθλήτρια, είναι στην ΑΕθνική κατηγορία η ΑΕΚ. Ναι, πόσο? 19 με 16. Εντάξει, λοιπόν. Είναι 19 με 16 και τον έχει μέσα στο γήπεδό μας. Λοιπόν, μέσα στο γήπεδό του. Λοιπόν, Λάρισα ΑΕΚ 0-1, Απόλλων Ηρακλής 1-0 και Παναχαϊκή Βόλος 1-3.
Σήμερα θα σας πω ότι η Παναχαϊκή δεν έπαιξε στην Πάτρα, έπαιξε στην Κόρινθο, και οι αφίσες τις οποίες κυκλοφόρησε ο Αλέξης Οκούλιας ήταν με την ονομασία Κόρινθος. Ποδοσφαιρική, γάμα φυσίγμα, Κόρινθος κτλ. Κόρινθος. Φωνάζουν οι πατρινοί, γίνεται χαμός. Πήρε την ομάδα από την Πάτρα και την πήγε στην Κόρινθο κτλ. Χαμός. Και μόνο αυτό, ότι οι Κορίνθιοι του έκαναν το χατήρι. Πήγαν στο γήπεδο, το γέμισαν. Αλλά το έχασε όμως. Και βέβαια το κέρδισε ο Βόλος και βέβαια ελπίζει ο Βόλος, μήπως τυχόν στραβοπατήσει και σε άλλο παιχνίδι η ομάδα του Ηρακλή, γιατί εδώ γίνονται πολλά και βλέπουμε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά τώρα όσον αφορά, τα ξαναλέω και πάλι μια φορά να τα ακούσετε. Λοιπόν, Παναχαϊκή Βόλος 1-3, Απόλλων Ηρακλής 1-0 και Λάρισα ΑΕΚ 0-1. Αυτά είναι τα αποτελέσματα βέβαια της σημερινής μέρας. Τώρα να σας πω κάτι, μια και ακούστηκε εδώ ότι ο πρόεδρος ανέφερε το θέμα του σκεπάστρου, ότι υπάρχει θέμα της πολεοδομίας και τα λοιπά, ότι εάν το βάλουμε, λέει, μόνο παράνομα το βάλουμε, και αυτό, λέει, δεν σηκώνει, λέει, η πλάτη μας για παρανομίες, γιατί ο Πέλεκες είναι πάρα πολύ, του προστίμου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γι' αυτό λοιπόν και δεν το βάζουμε. Εμείς να σας πω ότι σήμερα επικοινωνήσαμε με την πολεοδόμο, την κυρία Παπά, η οποία βέβαια δεν ήταν ενημερωμένη πάνω σε αυτό το θέμα, και μας είπε ότι αύριο θα σας ενημερώσω να δούμε τι γίνεται, και την Παρασκευή στην άλλη εκπομπή θα τα ξαναπούμε και πάλι. Έτσι θα πούμε, να δούμε τι γίνεται. Είναι πολεοδομία πάλι. Δεν είχαν πει ότι, ξέρετε, τα γήπεδα τα οποία είναι μέσα στην πόλη θα έχουν, λοιπόν, αρμοδιότητα, θα έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είχαν ψηφίσει ένα τέτοιο νόμο. Πώς ξαναπήγαμε πάλι, λοιπόν, στην πολεοδομία? Δεν είχαν φύγει από την πολεοδομία αυτά τα γήπεδα? Ή δεν ψηφίστηκε ο νόμος, ή τον περάσαμε έτσι τα... Τέλος πάντων, εδώ περάμε και άλλα και άλλα. Αυτά τώρα θα τα μάθουμε και θα τα πούμε την Παρασκευή. Να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται με το περιβόητο σκέπαστρο. Πρόεδρε, έχουμε να δούμε μυστρή στο γήπεδο 3 χρόνια τώρα, 3,5 χρόνια. Γι' αυτό λέμε, μήπως τυχόν βάλουμε τίποτα έτσι. Κάτι. Θα σκεπάσουμε λίγο. Κεραμίδι στο κεφάλι μας, που λέμε. Προπονητές με τις περισσότερες ομάδες, παιδιά, ακούστε. Βαζάκας έχει αλλάξει 20 ομάδες. Λοιπόν, αυτός και αν είναι πράγμα. Προμηθευτής. Λοιπόν, Παντέλης, 18 ομάδες. Φυρός, 16 ομάδες. Κατσαβάκης, 16 ομάδες. Τσιόλης, 16 ομάδες, παιδιά. Παράσχος, 15 ομάδες. Και ο Τενές, 15 ομάδες. Αυτοί, βέβαια, όπως είπε ο Κώστας, είναι οι γερολόγοι, έτσι. Γερολόγοι. Με το μπόγο στο σάκο, στον νόμο, έτσι. Όπως ήταν παλιά οι γερολόγοι. Λοιπόν, έχουμε και μια ωραία αυτή, βέβαια, από τα ΜΜΕ της Κρήτης, σε κάποια μικρή συνέντευξη την οποία έδωσε ο διοιτής, ο Κουκουλάκης, σε ραδιόφωνο της Κρήτης. Χαίρεσε, ακούστε, χαίρεσε να δουλεύει στο Αγρίνιο. Χαίρεσε να δουλεύει στο γήπεδο του Πανατολικού. Κύριοι στα όλα του. Ο άνθρωπος είναι τελευταίο παιχνίδι εδώ, είδε ότι πραγματικά ήταν αυτά. Κύριε Κουκουλάκη, ο οποίος, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα αυτά, εντάξει. Αλλά, Κουκουλάκη μου, μας τιμωρούν όμως. Από τη μία στην άλλη μας τιμωρούν. Προχθές πληρώσαμε πάλι 1000 ευρώ και μας βάζουν, λοιπόν, να τα πάρουμε πίσω, ο τύπος πρόεδρος, λοιπόν, ότι η δηλώση έκανε ο Πανατολικός με τον Μπανιόνι. Αυτά είναι τώρα. Εντάξει, μπορεί να λέτε εσείς, λοιπόν, καλά. Άλλοι όμως κάνουν άλλα. Είδες, λοιπόν, το γηπεδάκι, χειροκρότησε όλοι, μπήκαν ο κόσμος εκεί, ούτε σε πειράξει. Γι' αυτό, λοιπόν, και τα. Χαίρεσαι να δουλεύεις στο γήπεδο του Πανατολικού, λέει ο Κουκουλάκης. Καλά, δουλεύεις τώρα, εντάξει, που δουλεύεις. Δεν σκάβεις. Δεν σκάβεις, εντάξει. Τώρα, θα σας πω κάτι, ότι αυτά τα είπαμε. Πρώτος, λοιπόν, στην Ελλάδα, στη αλφαεθνική κατηγορία, ο Πανατολικός Τσίκιδες Κάρτες. Και βέβαια, Ολυμπιακός, παιδιά, τελευταία ομάδα στις κίτρινες κάρτες, ούτε μία κόκκινη. Τελευταίες, 49 κάρτες έχει δεχτεί μόνο. 49 κίτρινες κάρτες. Πρώτος, βέβαια, είναι ο Πανατολικός, έχουμε ξεπεράσει. Λοιπόν, και από όλους, ο Μαρτίνες και ο Γοδόη έχουν δεχτεί από 9 κάρτες. Αμέσως δύο παίχτες αυτοί πήραν 18 κάρτες. Οι δύο παίχτες. Περάσαμε, λοιπόν, τους 108 κάρτες, κάπου εκεί τις έχουμε, λοιπόν, να μην τα ψάχνουν πάλι τα χαρτιά. Και Ολυμπιακός τελευταία. Μπράβο, πειθαρχημένη ομάδα Ολυμπιακός. Μπράβο. Δεν δέχεται κάρτες, δεν δέχεται με τίποτα.
Δεν το βγάζουν με τίποτα, δείτε. Βλέπουν λοιπόν κόκκινο και πάει τελείως. Δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν βγαίνει τώρα. Τώρα να σας πω κάτι. Αρχίσανε μεταγραφές, αρχίσαν ονόματα. Τώρα έφυγε ο Πετρόπουλος από την Καλονή. Αρχίσανε. Πάει στον Ηρακλή ο Πετρόπουλος, πάει στον Πανιόνιο ο Πετρόπουλος. Έφυγε λοιπόν ο Λεοζίνιο από την Καλονή, πάει στον Πανετολικό ο Λεοζίνιο, πάει στον Ηρακλή ο Λεοζίνιο. Έφυγε ο Μάντιος λοιπόν από την τελείωση του συμβολαιού του με τη Λιβαδιά, πάει στον Ηρακλή, πάει στην Καλονή. Και θέλει και τον Πουλίδο η Καλονή. Καλά, εντάξει, τώρα θα γίνει παράρτημα, δηλαδή το ένα παράρτημα θα πάει στο άλλο. Έτσι, όταν κλείνουμε το ένα του μαγαζί, κάνουμε μεταφορά καταστήματος, ρε παιδιά. Μεταφορά καταστήματος. Δεν μας συμφέρει το ενίκιο εδώ, πάμε στην Καλονή, το άλλο το ενίκιο. Μεταφορά καταστήματος κάνουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις μεταγραφές. Τώρα, βέβαια, να σας πω ότι την Κυριακή ο ΑΟ Αγρινίου θα μπαράζει κι αυτός. Μπαράζ, παίζουνε μπαράζ, χαμός γίνεται. Λοιπόν, μπαραζώσαμε, παιδιά. Λοιπόν, την Κυριακή ο ΑΟ στις 4 θα πάει στην Κοζάνη. Θα παίξει λοιπόν ένα μπαράζ για επιλαχούσα ομάδα που θα ανέβει στην Β' Εθνική Κατηγορία, αν κάποια δεν θελήσει να πάει κτλ. Ο ΑΟ Αγρινίου λοιπόν με τον Ορφέα Σερών, ο οποίος τερμάτισε στην τέταρτη θέση της ΓΑΜΑ Εθνικής, στον τέταρτο όμιλο. Την Κυριακή αυτό το παιχνίδι, έτσι, στην Κοζάνη. Τώρα, και να σας πω κάτι, σήμερα βέβαια το πιέσε καλά στο ακουστικό μου εδώ, λοιπόν, ότι ο Ερασιτέχνης Πανατολικός, ακούστε παιδιά, έχει 55 μέλη. Πάμε καλά. 55 μέλη ο Ερασιτέχνης Πανατολικός. Ο τελευταίος ερασιτέχνης στην Ελλάδα. Πρώτος βέβαια είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ανάγκασε μάλλον τους φιλάθλους να γίνουν συνδρομητές για να πάρουν διαρκείας, αλλά να πάρουν και εισιτήρια, τους ανάγκασε, έτσι. Πρώτος ο Ολυμπιακός λοιπόν και τελευταίος ο Παναθηναϊκός, 55 μέλη ταμιακός εντάξει, που βέβαια καλούνται τον άλλο μήνα να ψηφίσουν λοιπόν την νέα διοίκηση την οποία θα κατέβει. 55 μέλη, θυμάστε, όσοι ήταν γραμμένοι λοιπόν, 300 μέλη, 350 μέλη, γιατί ρε παιδιά, δεν υπάρχει ούτε το ταλιράκι τώρα, ούτε το ταλιράκι δεν υπάρχει. Τι να πω. Αυτά τώρα όσον αφορά και τον ερασιτέχνη. Πάμε, έχουμε ένα μικρούλι τίποτα. Πάμε. Πάμε σαν ένα μικρό. Σ' άρεσε, Mr. Anthony. Ωραίο τραγουδάκι. Κάτσε να ακούσεις και κάτι που σου πάει. Εντάξει. Πάμε, παιδιά. Εδώ λοιπόν κάπου τε φτάσαμε στο τέλος. Τι είπε ο φίλος μας, α? Καμπάνες βαράγανε. Λοιπόν, άρα κοντρούλι, καμπάνες βαράγανε. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά, για όσους βέβαια δεν ήταν μαζί μας από όλο αυτό, να σας πω ότι η Αμυσολογίου κέρδισε το Ευπάλιο, έτσι, 3-2, και η Δόξα Κινωρίου έμεινε στην κατηγορία
κέρδισε τον Άρη, μάλλον ήρθε ισόπαλος, ισόπαλη με τον Άρη στο 1-1 και αφού είχε πάρει και το προηγούμενο παιχνίδι, έμεινε λοιπόν στην Α' εθνική κατηγορία. Έπεσαν λοιπόν ομάδες δύο από κάτω, μία από πάνω. Δύο από κάτω, μάλλον τους μοιραστήκαμε να κάνω. Ναι, μοιραστήκανε οι ομάδες. Λοιπόν, από τον Μάνο Ξανθόπουλο, τον Κώστα Τσιρόνι, να πούμε λοιπόν την καλησπέρα μας, να πούμε την καληνύχτα μας και μαζί θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή. Είπαμε ότι θα περάσουμε ωραίο καλοκαιράκι εδώ παρεούλα. Λοιπόν, εσείς από τις δέκτες της τηλεοράσεως και εμείς από εδώ. Ό,τι υπάρχει, όχι μόνο από τον Πανατολικό, αλλά και γενικά από όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα της Ελλάδος. Στερέωμα, πώς το είπα, πώς τις... Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ είμαστε λοιπόν. Καλό σας βράδυ.